Πάμε, πάμε, πάμε. Εδώ είμαστε στα 39 λεπτά μετά από τις 6. Ξεκινάμε στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Η ώρα του παιδιού, ή αλλιώς θα το σκύλω με το γάτο. Νίκος Μοσχοβίτης, εντός λίγων λεπτών θα είναι και αυτός στην παρέα μας. Μέχρι και τις 7.30 θα πάμε μαζί. Πρώτη-τελευταία εκπομπή και αυτή, για αυτή την εβδομάδα. Και Νίκος Παπαδόπουλος φυσικά μαζί με όλους εσάς στην καλοκαιρινή, όπως παραμένει ακόμα, Θεσσαλονίκη. Το παρεάκι το γνωστό, για μία ώρα θα τα λέμε με ανοιχτές γραμμές 2-3-10-287. Και 3 οκτάρια με τα μηνυματάκια σας. FM γεννό. Γράφετε το μήνυμά στο σχόλιο σας, την ερώτησή σας, αν θέλετε να μας βρείτε ενδεχομένως, και το στέλνετε στο 54222 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Πήραν ξανά την ανηφόρα οι αριθμοί με 241 νέα κρούσματα, αναφέρει η επίσημη ενημέρωση. 241 επιβεβαιωμένα κρούσματα, λέει, του κορονοϊού στη χώρα, εκ των οποίων τα 31 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 10.998, αλλά δεν είπαμε 10.000, εκ των οποίων το 55,7% λέει είναι άνδρες. Οι άνδρες την πληρώνουν πάντα. 2.174 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 4.843. Ρενεκτάρια, εσύ έπρεπε να λες αυτά, όχι εγώ. Λοιπόν, σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα, μάλιστα. Άρα έχουμε 241 νέα κρούσματα, ανεβήκαμε πάλι σήμερα δυστυχώς. Αυτό δεν θα αρέσει πάρα πολύ στον Μοσχοβίτη, ο οποίος είναι σε μια διαδικασία να πάει διακοπές και αυτός ο δόλιος την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, και προχωράμε για να δούμε τι θα γίνει. Ξαφανισμένοι είστε. Πού είστε? Άλλες φορές παίρνετε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. 2-3-10-87-3-8 για ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο. Εκτός αν ακόμα είστε κάποιες διακοπές. Βέβαια, πηγαίνουν κάποιες διακοπές, είναι η αλήθεια. Αυτή την περίοδο δεν έχει τύχει ποτέ, μα ποτέ νομίζω, να πάρω άδεια Σεπτέμβρη. Αν και τώρα κανονικά θα έπρεπε να έχω άδεια, είναι η αλήθεια, και να είμαι και εκτός Ελλάδος κιόλας. Εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, εγώ και εσείς. Αλλά τα πράγματα ήρθαν έτσι. Που δεν τα καταφέραμε. Βλέπω όμως, μου λέει ο Χολύπτης, ότι αναβοσμίνει ήδη το λαμπάκι. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Ναι. Ψηλέ μου. Έλα, μωράκι μου, έλα. Σε κατάλαβα χωρίς να μιλήσεις. Βλέπω δεν παίρνει κανένας. Εγώ δεν είχα σκοπό να πάρω σήμερα. Αλλά γιατί, δε, γιατί. Την πρίζα τι θέλετε. Την πρίζα τι θέλετε. Εδώ για πρίζες είμαστε. Μα δεν είχα σκοπό να πάρω τηλέφωνο. Γιατί? Γιατί δεν είχα. Εντάξει, τα χαλάσα κοινά. Χαϊδεύεις το λιχνάρι σου? Χαϊδεύω, συνέχεια. Το όμα είναι στο... Στο ποιο? Στο 80-20 πάει 79-21. 79-21, πέφτουμε δηλαδή λίγο. Ανεβαίνουμε. Ανεβαίνουμε, μάλιστα. Ναι, βρε. Τι λέει, φίλε. Τι να πει, φίλε. Λοιπόν, ο Άκης δεν ήξερε ότι είναι 67 χρονών, του οφείλει ένα σεβασμό. Έχει δύο μέρες που τον έχει πιάσει ένα ρόκυλ, και χάρηκε με συμφωνητική ορχήστρα των Σκόρπιονς. Ναι. Να είναι καλό ο Άκης, θυμάται, έχει αναμνήσεις, εντάξει, τέλος πάντων. Τα έχω ξαναπεί τώρα, μην λέμε τα ίδια. Αυτό λέω. Χθες πέρασα ανέμακτη διακοπή, γιατί περιοριστήκαμε στο στρατό και όλοι γίναμε φίλοι ξαφνικά, α πούμε. Όλοι γίναμε τι ωραία. Θα κάνουμε τα ραπού σήμερα. Χθες επικεντρωθήκαμε στο στρατό. Ναι. Και γίναμε όλοι φίλοι ξαφνικά. Ναι, αλλά λίγο να το κάνουμε λίγο μπάχαλο πάλι σήμερα τώρα, λες. Ναι. Ας τα κάνουμε, ναι. Λοιπόν. Ακεί, δεν θα παίξει καφεντζόκλιο ποτέ, φίλε. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Ναι. Αυτά θέλουμε. Και εσύ ρε τα ρηφατάκι, εντάξει. Ψηλέ μου. Μανιβέλα και γίνεται. Μόλις μπήκα, άκουσα με λίγο, επειδή έτυχε να ακούω την προηγούμενη εκπομπή και τώρα θα τον ορμήσω εδώ το φίλο και συνάδελφο. Έλα. Ωραία. Ναι. Ακολουθεί τα χνάρια, εντάξει. Και μιλούσαν οι συνάδελφοι εδώ πέρα για την Νόβα, ρε φίλε. Θύχτηκαν γιατί ο Πάκ μπορεί να πάει στην Νόβα. Εσείς μας λέγατε για την Νόβα πέρυσι. Τι να σου πούμε για την Νόβα πέρυσι. Τα ίδια άτομα είναι φέτος στην Νόβα και τα ίδια είναι πέρσι. Τα ίδια άτομα είναι. Γιατί δεν λέτε αυτά τα οποία ισχύουν. Ποιο Μαρινάκη, δεν υπάρχει Μαρινάκη στην Νόβα. Ούτε ο άνθρωπο του υπάρχει στην Νόβα πλέον. Λέγατε. Με αυτό που κάνετε συμφωνία πέρσι όλοι. Λέει λεφτά ο Άρης από την Νόβα του Μαρινάκη που δεν την πήρε ποτέ. Βεβαίω, δεν την πήρε ο Μαρινάκη στην Νόβα, τον άνθρωπο εκεί. Ο οποίο δεν υπάρχει πλέον. Α, δεν Νίκο. Υπάρχει πλέον, Νίκο. Ναι, δεν υπάρχει πλέον. Είναι δίκαιος. Και εντελώς τυχαία έρθει πάνω στον πάγο πολύ καλή. Με καλούν από Μάντσεστερ Αγγλία. Πρόβλημά τους, λοιπόν, ορίστε. Καταρχήν, ένα εξωαγωνιστικό. Βεβαίως. Ο Μοσχοβίτης, ναι. Εγώ,
26 Αυγούστου Κόλκας και η κόρη του 11 Σεπτεμβρίου είμαστε Παρθένοι. Σωστά. Είναι απίστευτο. Σωστά, ναι, ναι, ναι. Είμαστε πολλοί. Εγώ 30 Αυγούστου, ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 80, ξέρεις τι απόλυση είχε στην Βόρεια Ελλάδα. Εγώ παρακαλούσα με άγγελο να παίζω 9 μάτς στην Νίκαια στον Αθηναϊκό με 300 άτομα. Έκανα μια εκδρομή με 700 άτομα και έπαιρνα διπλά. Συχαινόμουν να παίζω Σέρες, Δράμα, Καβάλα, γιατί μόνο για να πάρω διπλό εκεί έφτιανε αίμα. Όπως έφτιανε αίμα φυσικά και ο Αριανός. Διακλειδέας. Δηλαδή αυτά, απλά αυτό είναι άλλη διάσταση. Κάνει ένα αποτάσμα πολύ δυνατό. Αρκεί να συμπεριφέρονται όλοι σε όλους το ίδιο. Έτσι δεν είναι. Να μην λέμε χαζομάρες. Εγώ ας πω στην ψύχρα, στο δόξα δράμα Σπάγο 4-85, χάναμε στο μήχρονο 2-0 και κατέβηκε από κούριερ ένας φάκελος στο μήχρονο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και 2-2 έληξε με αλαβάντα και σκαρτάδο. Κούριερ λες, ε? Ναι, ρε παιδί μου, το λέω ευγενικά. Ναι, οκ. Okay. Okay. Ναι, κατάλαβε. Θέλω να σου πω, δηλαδή, έφτιανε θέμα, δηλαδή, έφτιανε θέμα. Ακόμα και γάμπρι, κάτι κόλλησα στο Ολυμπιακό, σε ξέρα. Ε, όχι πάντα. Κάτι Παναχάκη Ολυμπιακό. Εντάξει, όχι πάντα. Ολυμπιακός την έβρισκε την άκρη του. Καλά, πυκνά. Ναι. Φυσικά εννοείται, αυτά ήταν σπάνια βέβαια, αλλά υπήρχαν βέβαια. Ναι. Μόνο τότε Παναθηναϊκό ήταν το κλασικό σταθερό. Ναι. Α, και όφη του έχει κόψει 2 φορές στην Ευρώπη. Αυτά παιδιά, καλή γεια σου ψηλέ μου. Θα στα πω, δεν κολλώσω εγώ να ξέρεις. Σ' άκουσα σε περιμένω, στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι. Παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νίκος Αργανός. Γεια σου Νίκο Αργιανέ. Καλά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο παιδιά, μπράβο, έτσι να μας ψυχαγωγείτε, να σας ακούμε εμείς που οδηγάμε και πολύ στον κόμο. Πού κατευθύνεσαι τώρα? Εγώ τώρα ήμουνα εδώ περιοχή Μαθίας και τώρα έρχομαι προς Θεσσαλονίκη. Αχ, τέλεια. Οπότε είμαι φαν του Λίμπερο, οπότε μας κρατάτε παρέα σούπερ. Παιδιά, τρία θέματα λίγο. Βεβαίως. Ένα, τα δύο αφορούν τον ΠΑΟΚ. Ναι. Το ένα, Νίκο, αφορά εμάς. Ξεκινάω λίγο με τα θέματα του Άρη βασικά. Βεβαίως. Τα άλλα δύο του ΠΑΟΚ είναι ρητορικά ουσιαστικά, ναι. Αλλά δεν ξέρω αν έχετε κάποια άποψη. Ναι. Εγώ ας πούμε είμαι κάτοχος διαρκείας, το οποίο ήμουν από τους πρώτους που ανανέωσα. Ναι. Δεν ξέρω αν διάβασα καλά ότι αν ισχύσει τελικά αυτό το 20% των ατόμων που θα μπαίνουν στο γήπεδο, θα μπουν αυτοί οι 4.500 που είμαστε κάτοχοι διαρκείας, όχι ότι τα έχουμε αγοράσει όλα τα διαρκείας αυτά τα 4.500 εισιτήρια. Όχι, σε καμία περίπτωση αυτά, ναι. Ναι, ξέρω, είδα το νούμερο, οκ, okay, αλλά θέλω να πω, ισχύει κάτι τέτοιο για μέχρι τέλος χρονιάς. Είναι... Δηλαδή, ΠΑΕ δεν θα βγάλει κανένα άλλο εισιτήριο, ας πούμε. Κοίτα, αυτό το οποίο λένε είναι ότι σε πρώτη φάση σκέφτονται μια σταδιακή επιστροφή του κόσμου με ένα συγκεκριμένο ποσοστό 20-30%. Φαντάζομαι ότι η προτεραιότητα θα δοθεί στους κατόχους στο διαρκείας. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, αυτό ήταν το ένα. Δεν ξέρω αν το συζητήσατε πριν στο All About Art. Το συζητήσαμε και λίγο, ναι, το συζητήσαμε. Λοιπόν, το δεύτερο είναι, μιλώντας με ένα φίλο από Αθήνα, ο οποίος είναι Θεσσαλονικός, αλλά πήγε και για δουλειά και είναι ΠΑΟΞής, ναι. Μου είπε για τον ΠΑΟΚ που σας είπα, ναι, ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα βγάλει εισιτήρια διαρκείας. Όχι, το έχει ενημερώσει και επίσημα ότι δεν θα βγάλει. Δεν θα βγάλει. Δεν θα βγάλει, όχι. Δεν θα βγάλει. Το είπε πρόσφατα και ο Κυριάκος Κυριάκος. Για ποιο λόγο? Τρελό μου κάνει, έτσι. Δεν θα βγάλει γιατί θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να βγάλει, ακόμα και αν από ένα σημείο και μετά μπορεί να υπάρχει ένα ποσοστό κόσμου στα γήπεδα. Ναι. Δεν θα βγάλει. Γιατί αυτή είναι η απόφαση που ισχύει τώρα, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι στην πορεία, αλλά αυτό έχει αποφασίσει. Okay. Και το τρίτο, αυτό που συζητούσατε πριν και με τον προηγούμενο ακροατή, ναι, ότι πραγματικά, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ τώρα θα γυρίσει στη Νόβα, αλήθεια. Δεν το ξέρω, δηλαδή, ξέρω ότι η Νόβα έχει κάνει μια, ή μάλλον θέλει τον ΠΑΟΚ και έχει μια καλή πρόταση. Ωραία. Εντάξει, να σου πω κάτι, λογικά, άμα η πρόταση είναι οικονομικά δυνατή, θεωρητικά γιατί να μην δεν το κάνει, αλλά πραγματικά δεν ξέρω μετά πώς θα αντιδρούν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ σε κάτι τέτοιο.
Πώς να αντιδρούν, δεν κατάλαβα. Εννοώ ρε παιδί μου ότι μέχρι, και πέρυσι, ας πούμε, άκουγα και στον Κωστή που ακούω το πρωί, ας πούμε, ναι. Τους φιλάδους του Παρόπιου, οι οποίοι λέγανε ρε παιδί μου ότι όχι ότι ο Κωστής τους παρότρινε προς Θεού έτσι, απλά ναι. Ότι ο ίδιος δεν χρησιμοποιεί ο Νόβα ρε παιδί μου στο σπίτι για αυτό τον λόγο. Okay. Δηλαδή η Νόβα πέρυσι ήταν σε ένα, άλλο καθεστώς, η Νόβα φέτος είναι σε ένα άλλο καθεστώς. Okay. Αυτά αλλάζουν. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ πέρσι είχε μια πολιτική κατά της Νόβα, φέτος που αλλάζει το σκηνικό έτσι, τι θα κάνουμε, άμα η Νόβα του δώσει 7-8 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή, θα πει όχι. Σωστό, όχι, μα δεν διαφωνώ, αλλά θέλω να σου πω δηλαδή, καμιά φορά ρε παιδί μου, πολλά πράγματα αλλάζουν όταν μπαίνει το οικονομικό στην έτσι, φυσικά. Δηλαδή... Όταν αλλάζουν και τα πρόσωπα, είπε, okay. Σημαντικό αυτό. Και τα ακριβώς, ακριβώς. Ωραία παιδιά, αυτό δεν ήθελα κάτι άλλο. Καλή συνέχεια. Γεια σας, συνέχεια. Να είσαι καλά. Τελής νίκης στον αέρα, στον επόμενο, ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Έχω να σας δώσω μια συμβουλή. Παρακαλούμε. Όταν... Να είστε έτσι και όταν μεγαλώσετε, είτε είστε εδώ, είτε χωρίσετε, είτε πάτε αλλού, να είστε έτσι όπως είστε τώρα οι δυο σας. Να κάνουμε χαβαλέ. Όχι, νομίζω ότι είστε φίλοι και να το κρατήσετε. Θα το κρατήσουμε. Εκτός αν μου κάνει κανένα τέτοιο. Μπα, όχι. Μετά και το χθεσινό, νομίζω ότι πια οι δεσμοί μας έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή έχουν πάει κάτι παραπάνω από φιλία. Τη χθεσινή δεσμή. Για να πω κάτι, μην λες τέτοια γιατί μπορεί να παραξηγηθείτε. Όχι, ρε παιδί μου. Απλώς λέω το χθεσινό έδεσε ακόμη περισσότερο το δεσμό, κατάλαβες. Τον έκανε ακόμη πιο σφιχτό. Και μετά από ένα χρόνο. Αυτή η κίνηση με τα τρίγωνα. Και μετά από ένα χρόνο πιο σφιχτό. Το παιδάκι που με βρήκε. Μέχρι 7 άτομα είναι μέχρι 7 άτομα είναι αίσθημα. Εντάξει. Δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, για τον πρώτο που πήρε... Ναι, τον ψηλό, ναι. Ναι, και με τσίκλισε λίγο για τον καφταζόγλιο. Έχω να του πω ότι εγώ έπαιξα πέρσι, προπέρσι, με τη Λάρισα. Εγώ έπαιξα στο καφταζόγλιο. Με 20.000 λαό. Αυτός έχει πολύ καιρό να παίξει. Ναι, και με πολύ λαό. Έτσι. Αυτός έχει πολύ καιρό να παίξει στο καφταζόγλιο. Αυτό που θέλει να πει, ρε παιδί μου, ναι, έτσι είναι, αλλά αυτό το οποίο θέλει να πει είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή το Καφτατζόγλιο δεν μπορεί να παίξει ούτε εργαστεχνική ομάδα. Θέλει εργασίες, θέλει λεφτά. Και σου λέει εσένα, ρε παιδί μου, ότι ιστορία. Εγώ λέει δεν μπορώ, λέει, θα παίξεις εσύ. Εγώ έπαιξα όμως, εντάξει, και μπορεί να ξαναπαίξω. Καρπιδάρα θα καθαρίσει. Αυτός έχει πολλά χρόνια να παίξει. Λοιπόν, και έχω να πω και κάτι άλλο. Ναι. Για το Νικολάκη το Μοσχοβίτη. Παρακαλώ. Φύγω να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου. Βεβαίως. Πολυπληθείς ο ΠΑΟΚ, πολλής λαός, το TV ΠΑΟΚ πάει καλά, παίρνουμε λεφτά, πολλά λεφτά, δηλαδή 1 εκατομμύριο στην Ελλάδα οι φύλαθροι του ΠΑΟΚ, άντε εγώ σου λέω να μην το βλέπαν όλοι, να το βλέπαν οι 500.000. Λοιπόν, έχεις 13 μάτς στην έδρα σου και κύπελο και Ευρώπη, αν θα πάμε 20, όχι παραπάνω, ναι. Τα 20 μάτς από 500.000. Μάλλον το πάω αλλιώς. Κάθε μάτς λοιπόν, 500.000 φύλαθλοι με 5 ευρώ. Είναι πολύ αθέατο το νούμερο που λες, ρε φίλε. Είναι μισό λεπτό. Είναι 2,5 εκατομμύρια. Στα 20 μάτς είναι 50 εκατομμύρια. Και άφησες τα 50 εκατομμύρια για να πάρεις 7. Μα να σου πω λίγο κάτι. Τώρα αυτά τα νούμερα τα οποία λες είναι εξωπραγματικά. Δηλαδή πιστεύεις ότι αν ο Πάκος. Όχι, δεν τα λέω εγώ. Εσείς τα λέγατε. Εμείς δεν λέγαμε 500.000. Ανάθεμα και αν υπήρχε στο ένα παιχνίδι που να είχε 500.000 συνδρομές. Δεν νομίζω να υπήρχε παιχνίδι που να είχε 500.000 συνδρομές πέρσι. Πέραν και κάτι άλλο και λέγανε για κάτι γκάλο που γίναν και κάτι τέτοια και αυτό και έτσι και 11% σε όλη την Ελλάδα και 45% στη Θεσσαλονίκη. Λέγανε τη δική σας κάτι γκάλο. Κάτσε τώρα αυτό, όχι όμως για το πράγμα. Για τα παιχνίδια στο Open. Νίκο, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Παρακαλώ. Πουλάμε το Γιαννούλη, 30 εκατομμύρια μας έδωσε η Μαρσέη, αλλά εμείς δεν το πουλάμε γιατί θέλουμε 8. Αυτό μου θυμίζει. Είναι λίγο λαθασμένη η οπτική σου. Η οπτική μου να είναι λαθασμένη, δηλαδή εσείς θα λέγατε ότι το ΠΑΟΚ TV πάει καλά και έχει έσοδα και διαφημίζει και από αυτά και αφήσατε το ΠΑΟΚ TV με τόσα έσοδα για να πάτε στην Νόβα. Καταρχάς δεν έχει πάει κανένα στην Νόβα σήμερα που μιλάμε. Ωραία. Δεν έχει πάει κανένα. Δεν έχει, αλλά συμφωνήσατε. Συμφωνήσατε. Ποιος το λέει αυτό. Δεν συμφώνησαν ακόμα. Ποιος το λέει αυτό. Δεν συμφώνησαν ακόμα. Δεν υπογράψαν. Ναι. Συμφωνία δεν υπάρχει. Δεν υπογράψαν ακόμα. Και επίσης αυτό το οποίο μπερδεύεται οι περισσότεροι και τον μπερδεύουν και οι καλοί συνάδελφοι που ήταν και πέρσι εδώ και απορώ γιατί μπερδεύονται. Βασικά ξέρω γιατί μπερδεύονται, αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Είναι ότι πέρσι η Νόβα είχε ένα άλλο καθεστώς. Φέτος η Νόβα έχει εξαγοραστεί από ένα σοβαρό όμιλο
ο οποίος ψάχνεται γενικότερα να ρίξει και άλλα χρήματα στην αγορά και να δουλέψει κανονικά. Και πέρσι η Νόβα δεν ήταν του Μαρινάκη, ήταν να αγοράσει ο Μαρινάκης. Δεν την αγόρασε. Αλλά ο άνθρωπος του που έτρεχε τα πάντα δεν υπάρχει στην Νόβα πλέον. Για τον Παπαδόπουλο μιλάς, για αυτόν δεν μιλάς. Γενικά. Και για μένα. Όχι γενικά, το συνονόματο του φίλου. Ναι, εδώ είναι συνάδελφοι, τα λέγανε και πριν. Το συνεπώνυμο, αλλά εγώ θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό που λες μπορεί να μην ισχύει. Και σου φέρνω το παράδειγμα της Ξάνθης. Μα πώς δηλαδή, να μην ισχύει. Άμα ήταν, έκανε... ήταν το ίδιο άτομο εκεί, δεν θα μιλούσε ο Πάουκ μαζί της. Ούτε η Νόβα θα έκανε ποτέ. Απλά βάλε λίγο και τον επίλογο γιατί έχει άλλους τρεις που περιμένουν. Ναι, ναι, άλλο θέλω να πω. Η Ξάνθη γιατί άλλαξε καθεστώς. Για πες μου. Ιδιοκτησιακό. Γιατί αυτό που λες. Ναι, όχι. Αυτό που λες λοιπόν. Πολλά ότι θέλετε. Άλλαξε το καθεστώς στην Νόβα και τα λοιπά. Και στην Ξάνθη άλλαξε το καθεστώς. Ναι. Αλλά εκεί τι έγινε. Για πες μας. Εκεί, κοίταξε, μπορείς να ρωτήσεις τα παιδιά της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, οι οποίοι με τα πολλά τιμώρησαν μια ομάδα χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Ναι, λοιπόν, και εκεί μπορεί να άλλαξε το καθεστώς, αλλά να μην άλλαξε. Αυτό θέλω να σου πω. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σας. Και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Καλά ξεκίνησε μετά, έβγαλες άκρη, τι συνήθηκαμε. Εγώ δεν κατάλαβα να βγάζουμε άκρη πάντως. Τι γλυκό. Πάτα. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Δεν περίμενε. Στον μεθεπόμενο, ναι. Τίποτα, Νίκο. Τίποτα. Άλλος. Ναι, ναι. Έλα. Χαίρετε. Άντε, φίλε μου, άντε, πέσω εδώ πέρα λίγο γιατί με έχουν εκνευρίσει. Έλα, λίγο, λίγο. Άντε, φτιάξε μας λίγο. Ναι, ναι, πήρες πολύ φορά. Έλα, με φορά. Έλα, με φορά. Όταν εγώ βγήκα και μίλησα για το Μαρινάκι, τη Φιέστα, ότι ξεχυλώθηκα τα πουκάμισα και τη ζώνη του Παντελονιού του τη στείλανε για εξετάσεις σε τμήμα κακοποίησης ζώων, κάνοντας χιούμορ φυσικά, ναι. Βγήκε εσύ ο Αριανός, αγανακτισμένος για την τοποθέτησή μου, ναι. Τέτοια αγανάκτηση δεν έχω ξαναδεί, λέγοντας είπες το Μαρινάκι έτσι, είπε τέτοιο πράγμα, για δες με το σταβίδι που έχει μύκητες στα δάχτυλα, πρόσεξε να δεις, Αριανός, πού τους είδε, βγήκε αγανακτισμένος, ναι. Επειδή εγώ έκανα χιουμοριστική κριτική, το Μαρινάκι, ναι. Βγήκε γανακτισμένος ο κύριος για να μου την πει εμένα και να αντιπαραθέσει τους μύκητες στα πόδια του Σαββίδη. Ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων είπε. Τους μύκητες. Για τα χέρια του, για τις μύτες του, κάτι είπε για μύκητες. Μάλιστα. Αν θυμάμαι καλά. Ναι. Λοιπόν, και βγήκε τώρα ο Αριανός. Τι να μας πεις εσύ ρε φίλε του Αριανέ πριν. Εσένα να σ' ακούσω να μου πεις εμένα τι. Όταν εγώ δεν απευθύνομαι στην ομάδα σου. Και βγαίνεις να μου επιτεθείς εμένα, επειδή τον είπα στο Μαρινάκι, τι να σε πάρω εσένα υπόψη μου. Για πες εσένα τι να σ' ακούσω. Σου τη λέει γιατί και καλά θα πας στην Νόβα και γιατί να πας στην Νόβα που πέρσι τα είχατε σπάσει. Όχι και να μου πεις εσύ εμένα. Εγώ αυτό μόνο το παράδειγμα λέω. Ωραία. Όταν εγώ δεν βγαίνω και όχι απλώς δεν λέω τη λέξη Άρης, ούτε καν το γράμμα Α δεν λέω. Τίποτα, ούτε χρειά. Κλάσμα δευτερολέπτου. Δεν υπήρξε τοποθέτηση για Άρη. Περίμενε. Γιώργο, για να είμαστε δίκαιοι, περίμενε. Έχει τοποθετηθεί για τον Άρη. Και σε αυτή την εκπομπή. Μια στο τόσο. Μια στο τόσο. Έχει τοποθετηθεί. Για να είμαι σωστή. Ναι, παιδί μου, εγώ μιλάω για εκείνη την ημέρα. Α, εκείνη την ημέρα, άλλο. Εντάξει, οκ. Για εκείνη την ημέρα που βγήκα και μίλησα μόνο για τον Μαρινάκι και βγήκε ο άνθρωπο αγανακτισμένο. Ναι. Επειδή μίλησα για τον Μαρινάκι για να μου αντιπαρταθεί με του μύκητε του Σαββίδη. Μα είναι δυνατόν τώρα, ρε εσύ φίλε, πριν που βγαίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αντιπάω, πάω, έχεις ξεπεράσει και το γουίλι και το τζίκρε. Έχεις γίνει ο πιο αντιπαωγκή που υπάρχει στην Ιβίλιο. Έχεις ξεπεράσει το γουίλι και το τζίκ. Εγώ δεν περίμενα ότι το γουίλι θα το ξεπεράσει κάποιος. Το ξεπέρασες εσύ. Το κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω τι να σε πάρω εσένα. Να ακούσω έναν Αριανό να μου κάνει μία κριτική. Εσύ ακόμα και τα χίλια δίκια του κόσμου να έχεις. Δεν πρόκειται να σε ακούσει κανένας αγόρι μου. Γιατί ξεπετιέσαι. Σε στιγμές που δεν σε ρωτάει κανένας, όπως λόγου χάρη ένα μήνα πριν, με το Μαρινάκι, με τη Φιέστα που έκανε εκεί και βγήκα εγώ να κάνω χιούμορ για το πώς βγήκε και το σήκωσε ο πρώτος στο κύπελο και δεν το έδωσε στους παίχτες κτλ. Αν καταλάβετε, όσον αφορά τώρα για το ΠΑΟΚ TV που όλο τόσο πια έχουν ζόρι με το ΠΑΟΚ TV. Ναι ρε φίλε, είδες, λοιπόν, ξαφνικά. Μεγάλο ζόρι ρε φίλε. Λοιπόν, εάν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και κάνει το εξής, πρόσεξε τώρα, άκουμε στο βίντεο. Κλείσει τη συμφωνία με την Νόβα στα 7 εκατομμύρια 8 όσο ακούγεται και κρατήσει τα δικαιώματα του ΠΑΟΚ TV για το εξωτερικό, όχι θα είναι απλώς κίνηση. Νομίζω ότι αυτή είναι η κουβέντα.
Να σου πω κάτι. Κάπου εκεί κινείται. Τα περισσότερα έσοδα του ΠΑΟΚ TV είναι από κατοίκους του εξωτερικού. Δεν είναι από το εξωτερικό. Σε αυτό δεν πρέπει να έχει άδικο. Ναι, όχι. Ναι. Μα η κουβέντα που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου... Αυτό θα το κάνει, πρόσεξε τώρα. Θα πάρει τα 7 εκατομμύρια από την Νόβα, γιατί εγώ ήμουνα συνδρομητής στο ΠΑΟΚ TV στην πρώτη μορφή του. Πριν γίνει επίσημο ΠΑΟΚ TV, στον τελευταίο χρόνο συνεργασίας με την Νόβα, ο ΠΑΟΚ είχε τα δικαιώματα, το ΠΑΟΚ TV είχε ήδη δημιουργηθεί. Όχι σε όλα όμως, κάποια μάτς, όχι όλα, έτσι δεν είναι. Όλα. Απλώς δεν είχε τότε διαρκείας. Έπρεπε σε κάθε παιχνίδι τότε να κάνεις τέτοιο pay per view, ναι. Κόστησε το απλό παιχνίδι 2 ευρώ, ναι. Επειδή ήταν πρώτη μορφή του, ναι. 2 ευρώ και τα ντέρμπι κοστίζανε 5 ναι. τότε okay. για εμάς του εξωτερικού. Okay. Λοιπόν, εάν κρατήσει αυτό και κάνει τη συμφωνία με την Νόβα, πάρει τα 7 εκατομμυρία και 7,5 και κρατήσει τα δικαιώματα για το εξωτερικού, μιλάμε τα έσοδα του ΠΑΟΚ από τηλεοπτικά θα φτάσουν στα 11-12 εκατομμύρια για πλάκα. Αυτό αν το καταφέρει ο ΠΑΟΚ μαζί με το ΠΑΟΚ TV, τα χρήματα που θα παίρνει από εμάς. Μου φαίνεται λίγο μεγάλο το νούμερο, αλλά σίγουρα αν το καταφέρει αυτό το οποίο λες, θα το αποφέρει σίγουρα πολύ μεγαλύτερο ποσό από ό,τι το απέφερε πέρσι μόνο το ΠΑΟΚ TV. Ό,τι και να λέμε. Φυσικά. Θα πιάσει το δεκάρικο, δεν το συζητάω. Ακριβώς. Γιατί, αυτό το οποίο δεν μπορεί να καταλάβουν οι συνάδελφοι, ωραία, και γενικότερα ο κόσμος, είναι ότι ο ΠΑΟΚ πλέον προσπαθεί να έχει έσοδα. Τόσα χρόνια έβαζε. Ακριβώς. Έβαζε ο μεγάλος, έβαζε. Τι κενό έχουμε εδώ πέρα, παιδιά, 20 εκατομμύρια. Πάρτε. Μεγάλο όρι έχει τώρα. Ναι. Πολύ απλά πλέον. Με το ΠΑΟΚ TV. Πλέον προσπαθεί να έχει έσοδα από παντού. Ναι, μα ο Παναθηναϊκός TV έκανε το ΠΑΟΚ TV πρόεδρο. Να, αυτή τη στιγμή, εγώ ας πούμε, ήδη σήμερα μέσω Viva, να μην κάνω και διαφήμιση, πλήρωσα 2,5 ευρουλάκια για να δω το πλήρωσε το Παναθηναϊκό. Τι να κάνω δηλαδή. Ναι. Πλήρωσε το Παναθηναϊκό TV για να δω το φιλικό. Και αυτός πλήρωσε, για να δει ΠΑΟΚ Άρης. Άσε τώρα που. Θα πει εγώ ήμουν εκεί τώρα. Ήμουν στο γήπεδο. Ο Χρήστος, έστω. Διάλεξα, είναι επιλογή του καθενός να πληρώσει ή να μην πληρώσει. Εγώ σωστά. Επέλεξα να πληρώσω το Παναθηναϊκό 2,5 ευρώ για να δω, ας πούμε, πώς είναι η ομάδα μου μία εβδομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Πολύ απλά τα πράγματα. Γιώργο, άντε να είσαι καλά, γιατί περιμένουμε καλοί 4 από πίσω. Να είστε καλά, γεια σου, Γιώργο. Τι ωραία, έκοψα τον ακροατή. Παρακαλώ. Στον επόμενο, και 4, ναι. Δεν πάμε για λίγο ποτέ. Ορίστε. Έλα, γεια σου, παιδιά. Γεια σας. Έλα, ξεκινάμε τώρα για τον Κατσατζόλη λίγο. Έλα, πάμε. Ξεκίνησε πρόπερση περίοδο 18-19 και έπαιξε δυο αγώνες. Έναν. Ούτε ρε. Άρης Λάρισα, επειδή γινόταν φροντάπτος ο Βικελίδης. Τι που το θυμάμαι. Ωραία. Και ο ΠΑΟΚ έπαιξε μια χρονιά πιο μπροστά κύπελο με τον Λιβαδιακό. Αυτά για το φίλο που δεν θυμότανε πότε έπαιξε πάνω στο Κατζόγλου. Μάλιστα. Και ήταν και κλεισμένο των θυρών γιατί είχαμε 7 αγωνιστικές τιμωρημένοι, συν 3-10. Ναι. Το θυμάσαι με σχολείο. Θυμάμαι ότι ήταν. Κυπέλου δεν ήταν με τον Λιβαδιακό ή πρωτάθλημα. Ναι, ναι, κυπέλου. Αθιαστιώτα με όμιλο κυπέλου. Νίξαμε 2-1. Το ζήσαμε και αυτά τώρα για το τέτοιο ρε παιδιά business είναι τώρα που εκεί πέρα. Άμα η πρόταση είναι αυτή που είπαμε 7, συν ένα εκατομμύριο, αν βγει ο ΠΑΟΚ πάνω από τρίτη θέση που λογικά θα βγει. Δεν λέμε στάνταρ, λέμε λογικά. Τώρα που εκεί πέρα μπορεί να γίνουν. Και αν πάρει πρωτάθλημα 8 και πάει στα 11. Ναι. Για να μην μπερδευτούμε, επειδή κάνουμε κουβέντα και μπορεί κάποιος να μας ακούσει και το θεωρείς δεδομένο, δεν έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ με την Νόβα, έτσι. Κουβέντα κάνει. Ναι, ναι, λέμε αν συμφωνήσει είναι... αυτό που υπάρχουν, γι' αυτό λέμε αν. Πάντα μιλάμε αν συμφωνήσει. Ναι. Συμφωνήσει, ναι, συμφωνήσει, παιδιά, business. Η διοίκηση της Νόβα άλλαξε, αυτοί μας κάναν πόλεμο. Κατά τη στιγμή που μας δίνει τα περισσότερα λεφτά, αν εξαιρέσουμε τον Ολυμπιακό, εγώ είμαι ευχαριστημένος. Τώρα μας έδινε λιγότερα από ΑΕΠ και ΠΑΟΚ, καλά θα κάνει η ομάδα όπως ήταν πέρσι και δεν πήγε. Με αυτά που γίνανε. Τον Νίκο του Αριανού, ξέρεις πώς θα παίρνει ο Άρης. Από την Νόβα. Το ποσό που είχαμε ως δεδομένο. Περίμενε, το ποσό που είχαμε ως δεδομένο πέρσι είναι 2,5 εκατομμύρια. Α, μόνο 2,5 παίρνει ο Άρης. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι στην πορεία. Δεν έχει βγει κιόλας προς τα έξω. Αλλά το 2,5 ήταν το ποσό. Δεν άλλαξε. Αφού κανονικά από τη στιγμή που βγει Ευρώπη και ιστορίες και αυτά. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποια ρήτρα. Εντάξει, δεν είμαστε και λογιστές. Είναι θέαση, παιδιά, κοιτάξτε. Ναι. Όλα παίζουν ρόλο. Καμιά φορά εμείς λέμε για την Νόβα και τις ιστορίες. Αλλά και αυτοί βλέπουν. Εισιτήρια διαρκείας, κίνηση. Βρε, εννοείται και πλέον η Νόβα. Νομίζω και τυπικά, γιατί είχε ξεκινήσει η διαδικασία πριν καμιά 6-7 μήνες, αν θυμάμαι καλά, τη εξαγοράσει από αυτήν την εταιρεία που είναι και στην Κροατία και που άλλο είναι ελληνικό. Κάπου στα Βαλκάνια και αλλού είναι. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται η εταιρεία που την εξαγόρασε τέλος πάντων. Αγγλική δεν είναι. Ναι, αλλά έχει και ανάλογο σκηνικό και κάπου στα Βαλκάνια αλλού. Ναι. Πλέον που ανήκει για τυπικά σε αυτήν, η σημερινή εταιρεία έχει μια άλλη λογική, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει. Δεν έχει λογική που υπήρχε πριν, που ένα άτομο εκεί πέρα που τυχαία λένε κάποιοι που γνωρίζουν.
λειτουργούσε σαν πιόνι ενός γνωστού τέλος πάντων και έκανε ό,τι ήθελε. Αυτό το άτομο δεν υπάρχει πλέον. Του πάμε στη σεζόν που μας πέρασε. Ο Άρης είχε περισσότερα εισιτήρια από τον Παναθηναϊκό. Είχε, ναι. Ναι. Κανονικά πρέπει να πάρει παραπάνω λεφτά. Κανονικά, ναι. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερη ιστορία και από εμάς και από τον Άρη. Άλλο το ένα όμως, άλλο το άλλο. Θα ρωτήσουμε τους ανθρώπους του Άρη αν υπάρχει κάτι διαφορετικό μετά, για μένα πρέπει να υπάρχει. Δεν γίνεται ο Άρης να παίρνει. Δεν γίνεται ρε φίλε να παίρνει 2,5 εκατομμύρια. Τι συμφωνία έχεις? Είχες κάνει για 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Ωραία. Δεν έχεις συμφωνία για την επόμενη χρονιά? Δεν ξέρω, μήπως υπάρχει κάτι διαφορετικό. Γιατί δεν υπάρχει μια προσαρμογή. Πέρσι ένα χρόνο συμφώνησες? Όχι, τρία. Τρία. Αυτή η ρήτρα, αυτή η συμφωνία έχεις, αυτή προχωράς. Όταν τελειώσει, μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Μπορείς να προσαρμόσεις. Μπορεί επίσης τώρα η καινούργια εταιρεία που δεν έχει τον άνθρωπο αυτόν εκεί που λέγαμε να πει ότι εγώ τον Άρη δεν τον θέλω. Για διάφορους λόγους. Με θέλει. Ή και ένα άλλο γκρουπ ομάδων μπορεί να υπήρχε πριν. Όχι τώρα, πιο μετά λέω. Τώρα υπάρχουν συμφωνίες. Δεν θέλουν να πετάνε λεφτά. Τώρα με τον Παναγιώτη, εντάξει, είπαμε, είναι μεγάλη ομάδα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σε μεγάλη πτώση. Και άμα το πάμε διαφορετικά, ο Πάκο έχει 22.000 διαρκές, ο Άρης είχε 7. Το τριπλάσιο, αν πάει έτσι, πάει παράδειγμα 2,5-5-7,5. Ναι, πολύ, λογικό είναι. Πολύ να το πήγες. Αν πάει, ναι, λέμε έτσι. Ναι. Πάρε μου λίγο την Όβα, να μας πούνε. Πάρε μου λίγο την Όβα. Και κάτι, παιδιά, για να κλείσουμε. Ναι, ναι. Γεια, Νικόλα, να σε ευχηθώ και για χθες. Δεν μπορείς να πάρω. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Χρόνια καλά να ευχαριστώ, έχεις ευχαριστώ. Και αυτά αρχούν. Ευχαριστώ. Χρόνια καλά. Να είσαι καλά. Και να κλείσουμε για το... Επειδή ο Νικόλας παίρνει το βράδυ, είναι καλός στα οικονομικά. Δηλαδή μπορούμε να το βάλουμε στην Όβα τον Νικόλα. Ναι. Το Βαουτσί. Και τον Νάτι τον Αριανό στις δημόσιες σχέσεις και σε όλα τα υπόλοιπα. Αυτή οι δύο πνευγδόσεις που έχουν τα καταφέρουν και θα πάρουν μεγαλύτερα συμβόλαια. Είναι καλή στις διαιρέσεις, αφαιρέσεις, όλα αυτά. Οθοκράτη. Αυτή η δύο από πάω και από Άρη. Οθοκράτη. Και θα προκόψει η ομάδα μας. Έγινε. Αυτά, παιδιά, χαιρετώ. Καλό τρίμερο να έχετε. Καλή άδεια. Ό,τι γουστάρετε. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλό τρίμερο, ρε. Πέμπτη είναι σήμερα. Σωστό. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Πού είναι η Αριανή? Ναι, κύριε. Βεβαίως, ναι. Πάει το διάλειμμα. Άντε, ρε. Έλα, πάμε. Άντε, ρε. Τόσες μπρίζες βάζω τόση ώρα. Πού είστε, άντε. Ποιος είναι αυτός, ρε, Μοσκοβίτη, να πούμε, που έφυγε από την Νόβα? Δεν έφυγε κανένας, αυτό λέω. Δεν έφυγε κανένας. Α, ο... Ποιος? Πώς τον λες το επίθετο, ρε? Μιλάμε τόσο μεγάλο κρατικό μυστικό, είναι. Δεν μπορώ να τον ονοματίσω εγώ. Α, δεν μπορώ. Γιατί δεν ξέρεις ποιος ήτανε? Όχι, δεν ξέρω. Κρατικό μυστικό είναι. Όχι, εμένα με ενημέρωσαν. Ποιος ήταν? Έτσι ο διευθυντής της Νόβα? Δεν ήταν διευθυντής, ήταν άνθρωπος τέλος πάντων εκεί, CEO. Και τι πιστεύεις τώρα, δηλαδή, αυτή τη στιγμή με το που ήρθε αυτή η εταιρεία στο... και ανέλαβε την Νόβα, έτσι, η οποία ήταν πιστοσύνη στο Λόντον, ναι, έτσι, δεν είναι από πίσω ο Μαρινάκης. Είναι από πίσω ο Μαρινάκης? Τι λέμε, ρε φίλε. Είναι. Τώρα σοβαρά μιλάς. Και γιατί έκανε τόση φασαρία και έφαγε κάτι, μιλάς, ρε, και έφαγε με κάτι διευθυντές από κάτι τράπεζες με το που, έκανε που δεν του κάνανε τη δουλειά τότε και τα έβαλε με τις τράπεζες τότε όταν δεν έγινε δουλειά με την Νόβα. Για πες μου λίγο. Αδερφέ, ορίστε, πίσω από την εταιρεία αυτή, ναι, είναι ο Μαρινάκης. Σε ρώτησα κάτι, δεν μου απαντάς. Όταν το σκηνικό το έχασε ο Μαρινάκης η εταιρεία του Alter Ego, ωραία. Αν, ναι, διάβαζες τότε τι γινότανε, όσοι μπορούσαν να τα γράψουμε. Ωραία. Λίγο, έγινε ολόκληρη φασαρία για να φαγωθούν διευθυντές από διάφορες τράπεζες γιατί δεν βγήκα τα κεφάλαια για να πάρει Alter Ego την Nova. Γιατί οι τράπεζες τον πιέζανε. Ναι. Ωραία. Ναι. Και βρήκε άλλον τρόπο να την πάρει. Δεν είναι του Μαρινάκη Nova, παιδιά. Ξεκολλήστε. Πήγε να την πάρει πέρσι και δεν την πήρε. Πρόσεξε να δεις. Πρόσεξε να δεις. Εγώ δεν σου είπα ότι είναι. Εγώ σου είπα ότι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτούς, πώς το λένε. Δεν έχει καμία, ρε αδερφέ. Αλλά το προξενιό το έκανε ο Μαρινάκης. Δεν έχει. Καλά, οκ. Το προξενιό το έκανε ο Μαρινάκης. Okay, έγινε. Να σου το πω έτσι αλλιώς. Έγινε. Και αυτός που λέει. Δεν το φάγανε. Και δεν το. Και δεν. Όχι, λάθος, δεν το φάγανε. Αλλά. Δεν το φάγανε, φίλε. Αλλά. Κάνει τρομερά μεγάλο. Για πες. Μάθε που έχει πάει. Για πες. Τι τον κάνανε. Μα... Όχι, αφού δεν ξέρεις. Αφού τη στιγμή που δεν ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω. Θα σου πω κι εγώ που πάει. Εγώ δεν ξέρω. Να σου πω και εγώ που πάει. Και πώς θα συνόμα να μιλάει το με τον ΠΑΟΚ, λοιπόν, αφού υπάρχει φυσική. Το περσινό με το ΠΑΟΚ TV ήταν ένα φιάσκο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτείς. Τι φιάσκο, ρε. Φιάσκο. Γιατί ήταν φιάσκο? Αφού όλοι αποσπασμένα το παίρνανε. Και τι θα το κάνω εγώ που το παίρνω αποσπασμένα? Εγώ το έπαιρνα, ας πούμε, από το Sport Zone. Μπράβο σου. Τα πάντα. Δηλαδή, όχι μόνο αυτό, τα πάντα. Ναι, οκ. Okay. Υπάρχουν σπασμένα και τα βρίσκεις, ρε φίλε. Δεν ήθελες ένα πελάτη το ΠΑΟΚ TV? Ρε φίλε, δεν υπήρχε. Δηλαδή είναι αυτό που είπε να πούμε ένας στην εκπομπή του Ζαγόρα. Δηλαδή έμπαινε γκολ στο, το ακούγαμε στο ραδιόφωνο, πήγαινε λίγο, ξυριζότανε και μετά ξαναγυρνούσε στην καφετέρια για να δει τον γκολ. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, ήταν κάτι γενικό. Δεν είναι αυτό, ρε φίλε. Εδώ
Εσύ και στην τηλεόραση είναι καθυστερούμενο σε σχέση με το ραδιόφωνο. Ναι, προφανώς. Εδώ όμως είναι μεσολαβητή. Έχει ένα-δύο δευτερόλεπτα. Εδώ πέρα όμως είχε 15 και 20 δευτερόλεπτα διαφορά. Τι να κάνουμε. Μα δεν είναι αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Και υπάρχουν και διακοπές, δηλαδή, άντε το ίντερνετ δεν σε κάνει εδώ πέρα, δεν έχω 50, έχω 24 και που ποτέ δεν είναι 24, είναι 7 με 8 να πούμε μεγαμπιτινές. Άμα βρεις εσύ 24, έλα να μου τρεπείς τη μύτη. Εγώ έχω πάντως, να ξέρεις. Και πάει λέγοντας, ναι καλά, 24. 45 για την ακρίβεια. Στην περιέργεια καταστάρα. Εσύ πήρες 50, εσύ πήρες 50 ρε φίλε να ναι, πούμε. Ναι, ναι. Αλλά σου λέω, αυτοί που λένε 24 μέχρι 24, στην κορονοϊό μου δεν υπάρχει, μέχρι 7, με 7 βαριά 8. Προχώρατο γιατί έχουμε ένα αυτό είναι στην, δηλαδή στο καλύτερο σημείο του. Λοιπόν, πώς να πας να το δεις. Όπως θα είναι φιάσκο και το βάζελ. Δεν υπάρχει περίπτωση, φιάσκο θα είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει φιάσκο. Μάλιστα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αδερφέ. Δεν μπορείς να τα βάλεις τώρα τον υπολογιστή στην τηλεόραση να δείχνεις να πούμε αυτά που πρέπει να δείχνεις ή να έχεις Smart TV να πούμε και να το βάλεις απευθείας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ρε φίλε. Είναι μια λάθος, δηλαδή πήγαν να πούμε να πούνε εμείς θέλουμε να εξαρτοποιηθούμε. Δεν γίνεται ρε φίλε. Επανάσταση χωρίς αιτία δεν γίνεται. Ένας ήταν και πέθανε νέος. Να σε καλά για να πάμε στους επόμενους. Ποιος, πες το και φεύγουμε. Και κάτι τελευταίο για τον Νίκο και για τον Χρήσανθο. Ρε παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Αν δεν έχετε να πείτε κανένα νέο για την ομάδα, όπα, ναι, ναι, τι. Βάλτε τίποτα γκολ να πούμε, τίποτα ξέρω εγώ, γιατί κάτι άλλο, ξέρω εγώ, από μουσική. Ναι, τι. Ρε φίλε, τι ήταν, δηλαδή, ο ένας θα πειράζει τον άλλον. Έχει τέτοιες μέρες, τι να κάνουμε. Δεν έχει τέτοιες γεμάτες. Τι να κάνουμε. Ναι, αν δεν έχει, ρε φίλε, βάλε τα γκολ του Άρη, να πούμε, από άλλες τέτοιες. Βάλε, ρε φίλε, από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, πες κάτι άλλο, ρε φίλε. Τώρα δηλαδή εγώ γύρισα τέτοιο να πούμε, γύρισα κανάλι, άκουσα να πούμε ξένη μουσική, τι να κάνω. Ναι, δεν μπορούσα να αντέξω ρε φίλε. Αύριο. Δεν έχει νέα, δεν έχει νέα. Αύριο, αλλά κάποια στιγμή τώρα γίνεται βαρετό ένας να πειράζει τον άλλον και όχι κοσάρικο θα πληρώσεις και όχι θα πας εκεί και όχι κοιτάει την κόμενα και όχι κάνει. Εντάξει δεν είναι ρε φίλε ραδιοφωνικό αυτό. Έλεος δηλαδή. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, παιδιά. Να σε καλά. Να σε καλά. Τι ώρα έχει κλήρωση αύριο, Νικό, μεσημερί. Τι? Όχι. Τι ώρα είναι κλήρωση Super League αύριο. 7 η ώρα το απόγευμα, νομίζω. Πάω στο κούκλα. Στον επόμενο, ναι. Δεν έχει κανένας. 10 δευτερόλεπτα επί προσωπικού. Πες το, φύγαμε. Πρώτον, γι' αυτόν από την Ολλανδία που πήρε και αναφέρθηκε σε μένα. Λοιπόν, θα ξαναπάρει. Όταν αυτός είπε αυτά για το Μαρινάκι, βγήκα λοιπόν και εγώ είπα για το Σαββίδι ότι τα νύχια του έχουν πιτηρίδα. Και ότι όταν βρέχει το καταλαβαίνει τελευταίος, γιατί είναι κοντός. Λοιπόν, πρώτον. Ναι. Δεύτερον, επειδή αυτός δεν ασχολείται με τον Άρη, θέλω να του θυμίσω ότι η φωτογραφία που έβγαλε στον τελευταίο αγώνα ο Άρης στα ποδητήρια της Τούμπας, βγήκε και είπε ότι διάλεξε την ίδια αγωνία με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, καλά θα κάνει να μην ασχολείται με τον Άρη, γιατί πολλοί ασχολείται κάθε συνέχεια με τον Άρη. Μα κύριε, να το... πάει σε ένα φαρμακείο να πάρει B12 για τη μνήμη, βιταμίνες. Το θέμα του ήταν η δική σας ευθυξία για τον Βαγγέλη Μαρινάκη που δεν είχε σχέση με τον Άρη. Αυτό είναι το θέμα του Γιώργου. Ναι, είπε και κάτι σημασία. Και εγώ πλάκα έκανα όπως έκανε αυτό. Ναι, λοιπόν, αυτό έκανε πλάκα με τον Βαγγέλη Μαρινάκη που έπαιζε με τον Ολυμπιακό. Ναι, και εγώ έκανα πλάκα με τον Σαββίδι, απαγορεύεται. Όχι φυσικά, απλά εσείς είστε Άρης. Ναι, λοιπόν. Αυτό λοιπόν, λέμε. Αυτό είναι. Τι σημασία έχει. Από εκεί θίγεται, καταλάβατε. Από εκεί κάνει αυτή η κουβέντα. Να μην θυγθεί καθόλου. Και σου λέω, είπε ότι ο Άρης έβγαλε την ίδια φωτογραφία στη γωνία που έβγαλε ο Ολυμπιακός. Αφού δεν ασχολείται. Λοιπόν, να πάει σε ένα φαρμακείο να πάρει B12 για τη μνήμη. Ναι. Έτσι, για να κόψει και το κόφισο. Ευχαριστώ και εγώ. Φιλιά, φιλιά. Που έγινε εκπομπή πάλι. Πάμε στον επόμενο, ναι. Τίποτα, διάλειμμα μια και καλή μετά. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα στον κύριο. Λίγο να ρίξει τους τόνους λίγο, έλα. Ναι, τι γίνεται εδώ πέρα. Βράζει και γίνεται. Εντάξει, με αυτές τις ιδέες που έχει λίγο φασαρία τώρα, τι να κάνουμε. Ναι. Δεν πειράζει, όλα μέσα στο πρόγραμμα. Θα σας έλεγα την άλλη εβδομάδα όμως, που θα λείπει ο Μοσχοβίτσης και θα είμαι εγώ σε όλο καλύτερα. Να έχουμε θεματάκια να έχουμε, Νίκο, θεματάκια ρε φίλε. Θεματάκια. Α, μπράβο. Όχι, να μην καθυστερούμε κιόλας. Χρόνια πολλά, Νικόλα, για χθες. Ευχαριστώ. Αυτά, ό,τι επιθυμεί, Champions League να δεις. Και αυτά, να πάει. Να σε καλά. Έτσι είναι, Νικόλα μου, Champions League να δεις, τι να κάνουμε. Έτσι, αλήθεια είναι. Ενδεχομένως το δει, ενδεχομένως και όχι.
Το είπαμε προχθές. 1-0 και μετά ερχόμαστε εμείς και χτίζουμε τούβλο εκεί πέρα και δεν περνάει τίποτα. Άναγιά σου. Και μετά τα βλέπουμε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τώρα που βρήκα το χρόνο και δεν παίρνει κανένα, θα πάω στο διάλειμμα τώρα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Ποιος είναι μαζί μας, Νίκο? Μαζί μας εννοείται, ρε φίλε, ότι είναι τα data, αλλά στο κέντρο διαβίου μάθηση τώρα. Δηλαδή, τι λες? Ο μπορείς να γίνεις επαγγελματίας μπαρίστα. Με εκπαίδευσαν μυστικά της παραγωγής του καφέ. Επαγγελματίας bartender, να κάνεις σεμινάρια στο σέρβις και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. Αν θες κάτι παραπάνω, παρακολούθησε σεμινάρια, εξειδίκευσα τουριστικά και πάρετε φόρο να δουλέψει στον τομέα του τουρισμού. Τηλέφωνο 2310-22-2962, datalabs.edu.gr ή μπορεί να επισκεφτείτε τα γραφεία του Datalabs Εθνικής Αμήνης 14α. Break σύντομο και επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι, σαν το σκύλο με το γάτο, μέχρι και τις 7.30. Έχουμε ήδη γραμμή, δεν χρονοτριβούμε. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Ορίστε. Ο ψηλός είναι σίγουρα. Ναι. Καλησπέρα. Όχι, δεν είναι ο ψηλός. Γεια σας. Ναι, ορίστε. Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε. Γεια σας, κύριε. Πρώτη φορά παίρνω. Πολύ ωραία. Ελπίζω να μην είναι τελευταία. Καλώς ήρθατε. Ναι, μακάρι να υπάρξει μια συνέχεια. Σπάρτακος από το Εύωσμο. Γεια σου, Σπάρτα, για τον Εύωσμο. Χρόνια πολλά, Μοσχοβίτη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Από τον αναβαθμισμένο Εύωσμο, να τα λέμε αυτά, έτσι. Πόσο έκλεισες, 45? 45. Ακούγομαι τόσο? Φαίνομαι λιγότερο όμως. Τα 32 μόνο. 32, ε? Μόνο 32. 32 δεν φαίνεται, λέω. Με το Ζαγκούρα συνομίληκες. Άνα μπράβο. Ο Γιώργος πιο μικρός, ο Γιώργος τώρα κλείνεται 30. Ναι. Α, περίπου, ναι. Παπαδόπουλε. Ορίστε. Διακοπές, πώς πέρασες? Διακοπές, μια εβδομάδα κάναμε πριν κανένα μήνα. Θέλαμε να πάρουμε μια. Τρεις εβδομάδες πήγες Νάουσα. Μην γίνεις από το χρήσιμο τώρα κι εσύ. 5 μέρες Αυστρία. Λέει, διακοπές είναι. Όχι 5 μέρες. Στην Αυστρία ήμασταν 2 μέρες. Πόσες, 2,5-3 πες. Διακοπές. Αγιανάπα, 10 μέρες. Δεν δουλεύει. Αγιανάπα δεν πήγαμε. Αυτό ήταν που θέλαμε να πάμε τώρα. Αλλά πού να πάμε τον Κορινιό στην Κύπρο? Νίκο, πας Κύπρο και πας και Αγιανάπα, φίλε. Ειλικρινά, μετά καραντίνα 14 μέρες οπωσδήποτε. Όχι, εγώ Αγιανάπα δεν πήγαμε. Αυτά, αγόρια. Να σε καλά. Να σε καλά, Σπάρτα. Όχι, φίλε Αγιανάπα, δεν πάμε σε πολύ σύχναστα. Πάμε σε πιο χαλαρά μέρη. Ξαναλέω ότι άμα θα πας από μένα, ωραία, και από την επιχείρηση έχεις 14 μέρες να κάτσεις σπίτι σου, φίλε. Ναι, αδελφέ. Εντάξει. Κάτσε καραντινούλα μια χαρά. Νομίζω, επειδή έχω και την κυπριακή ταυτότητα, μπορώ να αποφύγω την καραντίνα των 14 μέρων όταν μπαίνει εκεί. Γιατί για του Κύπριου πολίτε δεν είναι. Ρε αγόρι μου, καλό. Δεν σου λέω το αν θέλετε αποφύγει ή όχι. Σου λέω εθελούσια. Πώ το λέει, εθελοντικά να μπει. Δηλαδή το λέμε εμεί. Προσέχω, ρε Νίκο. Πάμε στον επόμενο, ναι. Καλησπέρα σα. Νεκτάριο. Νεκτάριο. Εδώ μόλι πιάσαμε κουβέντα για κορονοϊό. Ναι, ρε φίλε, φοβερό. Κατάλαβα. Εντάξει, πάντω δείχνει η Θεσσαλονίκη ότι βρίσκεται σε ένα καλό πικ. Πάμε καλά. Έτσι και συνεχιστούν τα πράγματα. Ναι. Σήμερα πανελλαδικός βγήκε το 1,98%. Δηλαδή στο όριο ακριβώς, ας το πούμε. Γιατί ναι. 2% είναι το όριο. Ναι. Η Θεσσαλονίκη όμως είχε από αυτά που βρεθήκανε τα 241, τα 12. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ποσοστό ούτε 5%. Mm-hmm. Άρα είμαστε καλά. Θετικό αυτό. Προχωράμε. Για να δούμε. Αν και αυξήθηκαν σήμερα τα κρούσματα. Ορίστε. Αυξήθηκαν, διάβαζα, τα κρούσματα σήμερα. Ναι, αλλά Θεσσαλονίκη, για κοιτάξτε λίγο. Θεσσαλονίκη είμαστε καλά δηλαδή. Θετικό αυτό, γιατί κάποιοι φεύγουν και για άδεια από εδώ πέρα που τη βλέπω. Γι' αυτό μην έχουμε τίποτα. Όταν είναι 12 και τα 3-4 σχετίζονται με γνωστό κρούσμα ή και με ταξίδι κτλ. Δηλαδή είναι και κάτω από το μονοψήφιο. Ναι. Άμα συνεχιστεί έτσι, δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί το 12-7. Φυσικά εντάξει, εννοείται ότι άμα μετά ξαναγίνει πάλι. Εντάξει, αλλά δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί το 12-7 τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ναι. Οι Σέρες με το ένα κρούσμα που έχουν. Είναι περισσότερα από τα 12 της Θεσσαλονίκης, αναλογικά και πληθυσμιακά. Με 4-2-3-1 σε διακόπτω τον Νεκτάρι και τον Τζιμίκα στον πάγκο η εθνική κόντρα της Σλοβανίας. Σε παρακαλώ. Ποιος θα παίξει, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Ζαλάδες είχε, λέει ο Ολυμπιακός. Επίσης, σήμερα είχαμε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ποια? Άμα γίνει φυσικά που ακούγεται ότι θα γίνει, ποια, όχι τερματοφύλακα, του συνεπίθετου τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Τι μα είπε ο Νίκος γι' αυτό, θα ακούσουμε μετά στο ΠΑΟΚ. Παιδιά, μετά στο ΠΑΟΚ δεν θα πούμε. Δηλαδή, να μην μα και μα ο άλλο και μα πει σα άκουσα και δεν ακουγόσασταν. Δεν έχουμε να πούμε και για τα άλλα. Τι λέγαμε, δύο κουμπέ πρέπει να φταίνε. Όχι, παιδιά, είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή γιατί τότε το θυμάμαι πριν δύο χρόνια όταν ήταν. Νεκτάριε, νεκτάριε. Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλη. Κάτσε να έρθει. Ωραία, έχει τα θέματα του κι αυτό. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Κι αυτό. Παιδιά, αυτός έφαγε ξύλο όταν ναι, ήταν ναι. Τον Ταντελά από εκείνο σε εκείνο το παιχνίδι. Όπου είδα μια φωτογραφία που του είχαν ανοίξει όλο το κεφάλι μέσα στο πούλμαν. Που είχε γίνει εκείνο το σκηνικό. Η ομάδα σώθηκε όμως, εντάξει. Ναι, ναι. Και επίσης φέτος λογικά θα είναι το πρώτο πρωτάθλημα, μια που είμαστε και μπασκετικοί, το πρώτο πρωτάθλημα μπάσκετ που θα παίξουμε μόνο για τον πρωταθλητή. Και τον κυπελόχο φυσικά για τον κύπελο. Γιατί άμα δεν κατέβει ο Πανιώνιος δεν υποβιβάζεται κανείς. Θα πρέπει να αποφασιστεί όμως, Νεκτάριε.
Πολύ καλό θα είναι αυτό. Χωρίς άγχος του χρόνου. Έχει πει ο Εσακέ. Πιστό, γελό, από Νοέμβριο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ορίστε. Τώρα, αύριο θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος. Ναι, πρώτη αγωνιστική. Εμείς θα την κάνουμε. Υπάρχει. Ναι. Πρώτη αγωνιστική. Υπάρχει περίπτωση που να παίξει, να πέσει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ή όχι? Υπάρχει. Γιατί να μην υπάρχει? Ναι, δηλαδή, αν πέσει. Το καλό είναι ότι και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ δεν παίζουν στις 16 και στις 17. Α, ναι, κάτσε. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Κάτσε, ρε, πρώτη αγωνιστική πότε να γίνει? 12. Όχι, δεν μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Έχεις δίκιο. Ναι, ναι, καλά, έκανες και το ανέφερες, το έχω ξεχάσει. Δεν μπορεί να γίνει. Ναι, ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ δεν παίζουν 12 Σεπτεμβρίου. Ναι, ούτε μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Όχι. Εκτός αν κάνουν κλήρωση Ολυμπιακός ΑΕΚ για να παίξουν 16 του μηνός, γιατί και οι δύο. Κάτσε λίγο τώρα, γιατί αυτό που ρωτάει είναι καλό. Αν κληρωθεί Άρης ΑΕΚ για παράδειγμα, πες ότι κληρώνεται πρώτη αγωνιστική Άρης ΑΕΚ, παιδί μου, το παιχνίδι. Πρέπει να παίξει ο Άρης, δηλαδή. Δεν θα παίξει, θα γίνει, ξέρω εγώ, σε άλλη ημερομηνία, το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να το δούμε αυτό. Σε άλλη ημερομηνία, παιδιά, γιατί ο Άρης από τη στιγμή που παίζει 17 δεν μπορεί να παίξει, ας πούμε, με 15 με την ΑΕΚ. Σωστά. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. ΑΕΚ παίζει 12. Ναι. Εκτός αν έχουν συμφωνήσει, γιατί κάπου το άκουσα και δεν ξέρω αν ισχύει. Για πες το. Ή το είπανε έτσι για πλάκα και τα λοιπά, ότι πρώτη αγωνιστική θα πέσει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ και θα γίνει σε άλλη ημερομηνία. Δεν ξέρω. Μπορεί να γίνει γι' αυτό, ξέρω εγώ. Τι τραβάμε στο βαριό μέρος για το ποδόσφαιρο, τι τραβάμε. Μπορούν να παίξουν την Τετάρτη. Επίσης τα παιχνίδια, μάλλον από τους ομίλους θα έχουμε οπαδούς. Τα πράγματα βελτιώνονται σιγά σιγά και φυσικά όλοι τώρα αρχίζουν και επιβεβαιώνουν την εκπομπή μας. Σε ποιο θέμα? Σε διάφορα θέματα και όσον αφορά και με τα πρωτοθέματα και τα λοιπά και με τα διάφορα κοινωνικά θέματα και με το θέμα που μας απασχολεί. Το αποκλειστικό όλοι... που έδωσα χθες το άκουσες, Νεκτάρε, που είσαι φαν της εκπομπής, έτσι? Βέβαια, εννοείται. Που σου είπα για το Final 8. Ναι. Επιβεβαιώθηκε ότι είναι στην Αθήνα, απλώς για τους οπάδους δεν ξέρω. Όχι. Το αποκλειστικό που είπα χθες είναι ότι. Το πιθανότερο. Αν τα δεδομένα τα επιδημιολογικά δεν γίνουν, ξέρω εγώ, να φτάσουμε 500 τη μέρα. Ναι. Ωραία. Ναι, αυτό ναι, και είμαστε στα ίδια γίνει, επίπεδα, θα είναι με κόσμο. Τώρα 30, 40, 50, δεν ξέρω. Όχι. Με 20%. Okay, εντάξει. Νεκτάρι, όπως και το πρωτάθλημα, ναι. Λογικά αύριο θα πάρουν απόφαση να γίνει με 20% πληρότητα. Μακάρι, για να φυσικά έχουμε... εμείς που είμαστε παοξίδες στο μπάσκετ. Μπα, δεν νομίζω και το πάνω τόσο. 5% πληρότητα να γίνει. Καλά είμαστε. Και με 5% πληρότητα να γίνει στο μπάσκετ είναι μια χαρά. Το μπάσκετ είναι μια άλλη διαδικασία. Να είσαι καλά, Νεκτάρι, γιατί έχουμε άλλους δύο. Να είσαι καλά. Βέβαια, καλή σας συνέχεια. Καλή συνέχεια σε εσένα, φιλιά στη Θέρμη. Συντομεύεται λίγο γιατί έχουμε φτάσει και. Τι ώρα φτάσαμε, 7.30 και μην καλείτε άλλο στον επόμενο, ναι. Χαίρετε. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά εσείς? Καλά, να μιλήσουμε λίγο για μεταγραφές. Όσο θες. Πήρε ο Ολυμπιακός μας, ο θρύλος μας, ναι. Δύο μπακάρες, ναι. Οι οποίοι ναι μεν είναι μεγάλοι, ναι. Αλλά έρχονται από πλήρη αγωνιστική δράση, ναι. Ο ένας στο πρωτάθλημα της Premier League και ο άλλος στη Liverpool της Λατινικής Αμερικής. Και ο Βαλμπουενά μεγάλος ήρθε, αλλά έκανε χρονιά. Ο Ραφίνια είναι καλή κίνηση, για τον άλλον δεν ξέρω. Ο άλλος ποιος είναι, παιδιά? Χολέμπας. Α! Ναι, σωστά. Ο Ραφίνια, παιδιά, είναι στεγνός. Έχει 2 χρόνια ποιοτικότατα. Ναι. Κάτσε, δεν θα πάρεις άλλον αντί του Τσιμίκα? Θα ή θα πάρει, έχει κούτρι χολέμπα, θα έχεις. Εγώ θέλω να μιλήσουμε τώρα, ξέρω, και να γελάσουμε για το site της αλήθειας, παιδιά. Τι έκανε το site της αλήθειας? Ωραία, εδώ να σε πατήσουμε. Λοιπόν, έχει ένα αρθράκι που λέτε το site. Ναι. Δεν έχει βγει ακόμα. Ότι λέει ότι για αυτόν τον Ζίφκοβιτς που πάει να πάρει ο ΠΑΟΚ από την Μπενφίκα. Ναι. Πριν μερικούς μήνες ζητούσε η Μπενφίκα από την Everton 35 εκατομμύρια. Ναι. Αλλά με ένα μαγικό τρόπο, εκεί που ζητούσε 35 εκατομμύρια για τον Ζίφκοβιτς πριν μερικούς μήνες, τον αφήνει τώρα ελεύθερο. Εκτός αν βασίστηκε, πρόσεξε, σε άρθρο που εντόπισε ο ή συνάλφος, δεν ξέρω, στο εξωτερικό που ανέφερε κάτι τέτοιο. Παιδιά, γελάνε, δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, πολύ γέλιο. Να σου πω λίγο κάτι. Το είπα και πριν στον Νεκτάριο, θα τα πω και μετά στο Πάκο 4. Ξέρω θα με ακούσει, αφού είσαι Ολυμπιακός, δεν μπορεί να μην ακούσει λίγο Πάκο 4 μετά. Ναι. Είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, εντάξει. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το παιδί στα 24, δεν είναι τώρα, 26. 24. Έχω χάσει και την 24. Δεν είναι τυχαίο ότι από την Μπενφίκα που ξέρει ότι άμα ήθελε να τον πουλήσει, η Μπενφίκα, θα έβρισκε από το πουλήσει 3-4-5 εκατομμύρια στη χειρότερη. Οι Πορτογάλοι θα τον πουλούσαν όπως και να έχει. Ακριβώς. Ωραία. Προφανώς έχουν γίνει διάφορα πράγματα με το συγκεκριμένο, ώστε να είναι αυτή τη στιγμή στο επίπεδο αυτό το οποίο να είναι να έρθει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ναι, αλλά... Έρχεται σαν ελεύθερος, φίλε μου. Ναι, το ξέρω. Μα εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Ούτε καν τα 4 εκατομμύρια που δαπανίσανε. Ναι. Μου φαίνεται 4 εκατομμύρια δαπανίσανε αυτοί για να τον πάρουν. Προφανώς και υπάρχουν διάφορα πράγματα με αυτόν τα οποία. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Μην ξεχνάμε ότι και τον τελευταίο χρόνο έπαιξε 72 ολόκληρα λεπτά. Ναι. Και βγαίνουν όλοι οι φωστήρες
και μιλάνε για τον Ραφίνια και για τον Χολέμπας. Να σου πω λίγο κάτι. Όλοι φωστήρες. Να σου πω λίγο κάτι. Επειδή ξέρω ότι θα μιλήσουμε για μεταγραφές, έτσι. Λοιπόν, ναι. Ο συγκεκριμένος, τα στοιχεία που έχει, άσχετα αν θα βγούνε, δεν θα βγούνε. Μην καλείτε άλλα αυτά. Τα στοιχεία καλύτε. Που έχει ταιριάζουν σε αυτό το πράγμα που παίζει ο Φερέιρα. Με τον Τζόλι και τον Πέλκα πίσω από τον θετικό. Μπορεί να έρθει και να μην ακουμπήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό. Και κάτι τελευταίο, ρε παιδιά. Η δεκάδα της Εθνικής πώς την είδατε? Δεν την είδαμε, αλήθεια. Εγώ διαφωνώ. Α, δεν την είδατε. Είναι μέσα λοιπόν. Φυσικά ο Γιαννούλης που προσπαθούν 40 μανατζαρίες στην Ευρώπη να τον πουλήσουν, αλλά κανένας δεν τον παίρνει. Σε φοβερή κατάσταση. Βασικά τον παίρνουν, αλλά δεν τον παίρνουν με τα λεφτά που θέλει ο ΠΑΟΚ. Είναι και προσπαθούν εκεί με το ζόρι να πουληθεί το παλικάρι και φέτος, τώρα σήμερα το βάζουν βασικό έναντι του Τσιμίκα, που ο Τσιμίκας πέρσι έβγαλε μάτια και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, έκανε τη μεταγραφή της δεκαετίας και με όλα τα αυτά ο Τσιμίκας κάθεται στον πάγκο. Ζαλάδας λένε δική σου ότι έχει. Πέρα από αυτό, σήμερα είναι στην εντεκάδα και ο μεγάλος παιχταράς ο Λιμνιός, που πέρσι δηλαδή μας τρέλανε με τις εμφανίσεις του. Μισή εμφάνιση, εγώ δεν θυμάμαι του Λιμνιού να είναι πέρσι καλή. Και είναι έξω Φέτφα, είναι έξω Μασούρας, είναι έξω Φορτούνης. Δηλαδή, μάτι Παναγένει πρώτη φορά στα 47 μου που παρακαλώ να φάμε 5 γκολ, ρε παιδιά. Το Λιμνιό τον αδικείς, γιατί όταν η εθνική ομάδα άρχισε να στρίβει, ήταν πολύ καλός. Ναι, με την εθνική πήγαινε καλά με τον Ο Λιμνιός πότε ήταν καλός? Στο διάστημα που η εθνική πέρσι άρχισε να κάνει κανένα δυο νίκες και έπαιξε και μπάλα. Για δεν μιλάς, ρε φίλε μου. Τον Πάοκ δεν τράβηξε, ναι, τέλος πάντων. Ρε Νικόλα, μιλάς τώρα για το πρώτο μισό της σεζόν. Σχεδόν ένα χρόνο πίσω. Μέχρι το πρώτο μισό της σεζόν ο Λιμνιός πέρσι ήταν μια χαρά. Για πέρσι μιλάς τώρα. Για πέρσι μιλάω, ναι. Μετά τις δύο εμφανίσεις με την εθνική, πού ήταν ο Λιμνιός? Ποιον έχει στη θέση του τώρα? Ο Μασούρας δεν δικαιούται θέση βασικού. Ναι, δικαιούται, συμφωνώ. Δεν υπάρχει πουθενά ούτε ο Μασούρας, ούτε ο Μπουχαλάκης, ούτε κανένας δεν υπάρχει. Μπουχαλάκης και δεν υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού στην Εθνική Ελλάδος. Γελάμε όλοι. Αλλά φέτος θα γελάσουμε περισσότερο, γιατί Νικόλα μου θα το πάρουμε με πάνω από 10 βαθμούς διαφορά. Έχεις πάρα πολλές αλλαγές. Και με αυτή φέτος, τη δήλωση σε αποδεσμεύουμε αλλαγές, για να απόγευμα. Πάμε στον τελευταίο. Να σε καλά. Καλημέρα και θα σας ακούσω μετά με τον Αναστασιάδη. Έγινε, φιλιά. Στον τελευταίο για σήμερα, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Ναι. Έλα, μ' ακούτε? Καμπάνε. Μια χαρά. Έχει δίκιο να πούμε ο αδερφός Ολυμπιακός. Προτείνω να γίνει μια συμμαχία Άρη Ολυμπιακού για να ξεκαθαρομίσει, ας πούμε, η ΕΠΟ, ρε παιδί μου, να φύγει ο γραμμένος. Ναι, ναι. Τώρα θέλω κάτι παλτά τύπου Λιμνιού, ας πούμε, ο οποίος δεν υπάρχει τελευταίο χρόνο. Και δεν παίζει, ας πούμε, ο Θεπατζήτης, ο Πεχταράς, ας πούμε. Κατάλαβες. Ναι. Και να πούμε κάτι. Ποιος θα το έλεγε λίγο πριν να κάνω την κουβέντα, ε? Ποιος θα το έλεγε, ρε φίλε? Πόσο τεράστια διαφορά, ας πούμε, του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ο Τσιμίκας του Λευκών Ασερών πωλήθηκε έναντι 17,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αν έπεσε εδώ στον ΠΑΟΚ που αποκλείσει από την Έστερσον, δεν θα το πουλούσαν ούτε 7,5 εκατομμύρια. Ολυμπιακός όμως έχει και τη βιτρίνα του Champions League. Όπως τον Μπρίγιο, ναι. Άκου λίγο, θα το πουλούσαν 5 εκατομμύρια με δόσεις Κοτσόφουλου, όπως τον Μπρίγιο να πούμε. Κατάλαβες. 10 πήρε από τον Μπρίγιο. Ο Ολυμπιακός πουλούσε 17,5 εκατομμύρια ευρώ. 10 πήρε από τον και επειδή είμαι και τροβαθόρος, θα σου πω και κάτι τώρα. Ο Βάσος Γίνης, επειδή έμαθε ότι από κάποιον ακροατή τώρα που είπε ότι ρε παιδί μου στο ΠΑΟΚ TV βλέπαν τα μάτσα από τα σπασμένα, ξέρετε ποια είναι η απάντησή του? Και εγώ τα βλέπω. Του Ιβάν. Ναι. Για πες. Τα σπασμένα μας κομμάτια της καρδιάς τα ξανακολλάω, κοίταξε με πώς μπορώ απ' το ελάχιστο που άφησες για μας σύνδρομες πουλάω και στην ΟΒΑ πάω βρε. Απ' το χοντρό αυτό πρέπει θα να τα πει. Πάρω. Παίζει το Ζαγόρα. Άντε, το φτιάχνει το Ολυμπιακού, γίνατε στην Νόβα. Μην χαρακτηρίζετε, ρε. Μην χαρακτηρίζετε. Μη. Δεν θέλω χαρακτηρισμού σε αυτή την εκπομπή. Ωραίο πάντω το τέτοιο το ρεφρέν. Ο Ζαγόρα θα το πάρει, πιστεύω. Ό,τι είναι η σβάρο. Ήταν ωραίο, ήταν. Μ' άρεσε αυτό, λέω. Γέλασα. Αμάν. Όντω γέλασε, τον είδα. Γέλασε λίγο. Ναι. Λίγο ύπουλα, αλλά γέλασε. Λοιπόν. Ο επιτελάρχη είναι εδώ. Στην πρώτη τελευταία μόνο μέρα αλήθειες. Πριν ξεκινήσει η άδειά του. Έχετε ώρα να ακούσετε μόνο αλήθειες. Την καλοκαιρινή, 7.30 με 9, ΠΑΟΚ 24. Μόνο δεν αλήθειες. Αλλάζετε σταθμό, μένετε εδώ. Συλλεκτικό ΠΑΟΚ 24. Έτσι, μόνο αλήθειες. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6.30, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Ευχαριστούμε πολύ τα Data Labs που ήταν μαζί μας. Εννοείται, αν θέλεις να γίνεις expert στην πληροφορική και απαραίτητο στην αγορά εργασίας,
Παρακολούθησε σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και απέκτησε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Μπορεί να γίνει και ονείο ενδεχομένως στο Matrix. Η μικρή δεν ξέρετε, η παλιά σίγουρα ξέρετε. Τηλέφωνο datalabs 2310-22-2962, datalabs.edu.gr. Μπορείτε να επισκεφτείτε τα γραφεία των Datalabs στην καρδιά της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Αυτά και γεια σας και πάλι αύριο.